και να απολαύσει επί της γης τα αγαθά και τη σάρκα του. Και όμως αυτά τα διπλώματα όλα, μπαίνοντας ο σπόρος η χάρη του Θεού μέσα του, είδε ότι είναι μηδέν μπροστά στη διαφάνεια του Θεού και στο φως, στο Άγιο Πνεύμα. Και τι έκανε? Τα πήρε όλα και τα έδωσε στον Κύριο και λέει: Κύριε, αυτά τα λίγα που έχω στα δίνω σε σένα. Και με αυτά τα λίγα που είχε, τα 7 διπλώματα, δόξασε τον Κύριο. Και ο Κύριος όχι τον εδόξασε, αλλά του βάλε τέτοιο στεφάνι. Και όπως πολλοί ξέρουμε, με την ευδοξία που δεν πρέπει να τη λέγαμε ευδοξία, αλλά κακοδοξία, που τον εκυνήγησε, ακόμα και στην κάρα του ακόμα, η βασίλισσα τον εφοβότανε. Ακόμα στην κάρα του. Και όταν η βασίλισσα έφυγε από τη ζωή αυτή, ο βασιλεύς, βλέποντας τη μητέρα του και το μνήμα να χτυπάει και να μην αναπαύεται με το κακό που έκανε στον άνθρωπο του Θεού, στον άνθρωπο του Θεού που τον εξόρισε πάρα πολλές φορές, που ο λαός φώναζε «Επίσκοπο, μόνο το Χρυσόστομο θέλουμε, κανέναν άλλο». Η βασίλισσα πήγαινε άλλος, αλλά ο κόσμος ήθελε μόνο το Χρυσόστομο. Και βλέπουμε ότι το μνήμα αναστέναζε. Και τότε παρακάλεσε τους ιερείς τότε και πήρανε την κάρα του Χρυσοστόμου και την πήγανε πάνω στο μνήμα και την ακουμπήσανε και κάνανε μία ευχή, δώσανε από την εκκλησία μέσα και σταμάτησε να χτυπιέται. Ακόμα και κοιμισμένος την εσυχώρησε, που θα μπορούσε να πει όχι, έκανες μεγάλο κακό, αν όχι σε μένα, ναι, στην εκκλησία. Και όμως βλέπουμε εδώ ότι άνθρωπος του Θεού, Άγιος του Θεού, που λέει ο Κύριος Άγιοι γίνεστε, καθώς και εγώ Άγιος είμαι, βλέπουμε ότι δεν πρέπει να έχουν την κακία μέσα τους. Και βλέπουμε σήμερα ανθρώπους, όπως είπα και πρωτήτερα, που να έχουν θέσεις, υψηλές θέσεις, που να μην ξέρουν να διαχειριστούν το χάρισμα, τη θέση, προς νουθεσία και ωφέλεια πνευματική. Διότι το κράτος αυτό που λέγεται Ελλάδα ακούει στο όνομα Ορθοδοξία. Ορθοδοξία ακούμε. Ορθοδοξία δεν βλέπουμε. Ορθοδοξία, αδέρφια μου, ακούμε. Ορθοδοξία δεν βλέπουμε. Και τι πρέπει να γίνει? Ο κάθε άνθρωπος με το τάλαντο, με το χάρισμα, με τις σπουδές του, με τις επιστήμες του, ας μιμηθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και να τα δώσει, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και ο Κύριος, να είσαστε βέβαιοι όλοι και αυτοί που θα μας ακούσουν και πιο πέρα, ότι και αυτούς τους ανθρώπους θα τους δοξάσει ο Κύριος. Θα τους δοξάσει ο Κύριος. Γιατί ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα μέσα από την Καινή Διαθήκη που είναι πολύ χτυπητό. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κοιτάγανε πάντοτε να βρουν ένα δόλο στον Κύριο για να τον κατηγορήσουν. Και όταν ο Κύριος πήγε στον τυφλό εγγεννηθής και τον έκανε καλά, πήρε το χώμα και του είπε: Θα πας στη κολυμπήθρα του Σιλοάμ, θα πας να πληθείς και θα δεις το φως σου. Ήθανε και αφρίσανε. Και λέει, είχε αμαρτίες ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό ήταν τυφλός. Μήπως θέλει ο πατέρας του, αμαρτίες γονέων, παιδεύουσα τέκνα, από πού ήταν τυφλός? Και ρωτάγανε τον Κύριο. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν τυφλός από τίποτα. Και ο Κύριος τους απάντησε, δεν είχε κακό πάνω του, ούτε κακό από την οικογένειά του
και από το σπόρο του. Τι συγγένεια. Γεννήθηκε έτσι για να δοξαστεί το όνομα του πατρός μου. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα συλλάβουμε. Ότι άλλες οι βουλές των ανθρώπων και άλλες του Θεού. Πώς βούλεται η χάρη του Θεού ουδέν άνθρωπος γνωρίζει. Γι' αυτό ας φέρουμε και ένα μικρό παράδειγμα άλλο. Ο Άγιος Βασίλειος τόσα λεφτά είχε, τόση περιουσία. Τι τα έκανε? Πρωτήτερα είπαμε ότι αν είμαστε κοντά στο Χριστό, ο Χριστός θα μας και θα μας οδηγήσει, θα μας φωτίσει πώς θα χειριστούμε το χρήμα και πώς θα πιάσει τόπο. Και έχουμε σαν παράδειγμα τον Άγιο Βασίλειο. Το φώτισε ο Κύριος και τι δεν έκανε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άφησε πίσω του έλα πολλά. Σχολεία, γεροκομεία, εκκλησίες, στην παιδεία έδωσε πολλά και οι τρεις ιεράρχες δώσανε, Βασίλειος Γρηγόριος, Άγιος Χρυσόστομος. Γι' αυτό τους έχουμε πρότυπα μέσα στα σχολεία και λυπάμαι πάρα πολύ που σε κάθε σχολείο έπρεπε η εικόνα τους να ήταν πάνω και να ατένιζε, να ξέρανε τα παιδιά μας γιατί πάνε σχολείο και ποιοι είναι οι άνθρωποι των γραμμάτων που έχουν στήσει και είναι οι πρωτοστάτες. Δώσανε και τα πλούτη τους και τη δόξα τους προς νουθεσία Κυρίου και ο Κύριος τους έδωσε τη δύναμη αυτή. Λοιπόν, ας έρθουμε αδέρφια εις τον εαυτό μας και να δούμε και εμείς τα πράγματα ακριβώς έτσι. Γιατί όπως αλλιώς κινηθούμε, θα κινηθούμε όπως λέει εδώ στο κομμάτι στα έργα του σκότους. Ας πάμε σε ένα κομμάτι λίγο παρακάτω να δούμε ακριβώς τι μας λέει ο Απόστολος και να το δούμε. Ο εστίον το μη εστίοντα μη εξουθενήτω και ο μη εστίον τον εστίοντα μη θυμέτω. Ο Θεός γάρα αυτός προσελάβετο. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος αυτός που νηστεύει, ας πούμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, νηστεύει και ένας άλλος δεν νηστεύει, αυτός που νηστεύει να μην βαστάει η κακία στον άλλονε, διότι λέει η κρίση δεν είναι δικιά του, διότι ο Κύριος στην εκκλησία του περιμένει και αυτόν που νηστεύει και αυτόν που δεν νηστεύει. Και αν είναι για κάποια κρίση στην πορεία στον κάθε άνθρωπο, δεν είναι η κρίση αυτού του κάθε ανθρώπου. Η κρίση είναι πάντοτε από τα άνωθεν, από τον Κύριο. Και ο Θεός, μπορούμε να πούμε εδώ, ότι είχε 100 πρόβατα. Του έφυγε το ένα και άφησε τα 99 και πήγε να βρει το ένα που ήταν από λολό. Λοιπόν, άραγε ο κάθε άνθρωπος με την άγνοιά του που δεν γνωρίζει και είναι στη ζωή, λέει εδώ ο Κύριος στο κομμάτι αυτό, πώς βούλεται εσύ που λες αυτά, αύριο μπορείς να πέσεις και να γίνεις ο χειρότερος και ο Θεός αυτόν που ήταν πεσμένος να τον σηκώσει. Άραγε, γιατί γίνεσαι κριτής και πληγώνεις την ψυχή σου μέσα? Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Αλλά ας το δούμε καλύτερα πώς μας το λέει ο Πατέρας το κομμάτι αυτό για να και να το μελετήσουμε και να δούμε ακριβώς τι μπορεί άλλα πράγματα να μας βγάλει προς νουθεσία πνευματική. 379. Μην προσβάλλεσαι αν κάποιος σου μιλά και σου συμπεριφέρεται χωρίς ειλικρίνεια. Αναρωτήσου, εσύ μήπως μιλάς και συμπεριφέρεσαι πάντοτε με ειλικρίνεια? Δεν είσαι συχνά ένας υποκριτής? Ή μήπως και στον ίδιο τον Θεό συμπεριφέρεσαι πάντοτε με ειλικρίνεια? Τα χείλη σου δεν προφέρουν κάποτε λόγια αληθινά. Ενώ η καρδιά σου ψεύδεται, μιλάς στον Θεό με ειλικρίνεια και με απλότητα?
Αν ο ίδιος δεν είσαι πάντοτε ειλικρινής στον Θεό και στους ανθρώπους, αν συχνά φέρεσαι υποκριτικά, μην αγανακτείς λοιπόν αν άλλοι σου φέρονται υποκριτικά, χωρίς ειλικρίνεια. Διόν τη σαμαρτάνη, δια τούτον κολλάζεται. Να είσαι επιοικής στους άλλους, όπως είσαι στον εαυτό σου, που είναι επίσης αμαρτωλός. Μάλιστα. Πήγαινε στο 265. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας, όπως είπαμε και προτύτερα, έζησε για το Θεό, δόξασε για το Θεό και ο Θεός τον εδόξασε με αυτά που μας έχουν αφήσει τα μαργαριτάρια και τα διαβάζουμε και έχουμε λύσεις στα προβλήματα. Ο Κύριος στο σημείο αυτό που μας είπε ο πατέρας, μας το μεταφέρει ο Κύριος ακριβώς στην Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο που ανανεώνει τον άνθρωπο αιώνια στη ζωή αυτή, με ακριβώς όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πήγανε, όπως είπα πρωτήτερα, να βρούνε κάποιο δώρο στον Κύριο. Και βλέποντας ότι είχαν αποτύχει σε πολλά σημεία, βρήκανε ένα σημείο και νομίζανε ότι εκεί πράγματι θα του βρούνε ένα δώρο. Πώς? Μία Μιχαλίδα έπεσε σε αμάρτημα και ο Μωσαϊκός ο νόμος επέβαλε τιμωρία σε αυτούς που πέφτανε σε αυτό το αμάρτημα και έλεγε στα 6 μέτρα να στηθούν και να τους πετροβολήσουν έως θανάτου. Ο νόμος ήταν αμετάκλητος. Ο Κύριος όμως είχε πει σε πολλά σημεία: δεν ήθα να καταργήσω το Μωσαϊκό το νόμο, διότι είναι του πατέρα μου. Ήθα να πληρώσω. Δηλαδή, αυτός ο νόμος ήταν ημιτελής. Ήθα να τον κάνω πιο καινούριο, να τον κάνω τέλειο. Γι' αυτό η Καινή Διαθήκη που έδειξα πρωτήτερα, έχουν περάσει 2.000 χρόνια και μας δίνει ένα παράδειγμα 38. Έχουν γραφτεί από τότε πολλά βιβλία συγγραφέων και μεγάλων ανθρώπων και στο πέρασμα του χρόνου έχουν χαθεί όλα. Λέμε αυτό το βιβλίο ήταν για τότε. Η Καινή Διαθήκη μιλάει για τότε, για σήμερα, για αύριο και μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γιατί δεν είναι ανθρώπινη. Είναι θεόπνευστη, είναι από το Θεό, είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος του Θεού. Και μας φέρνει το παράδειγμα αυτό και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πήραν τη Μιχαλίδα αυτή, την πήγανε κοντά στον Κύριο και αφηνιασμένοι του λένε ότι η γυναίκα αυτή έπεσε σε αυτό το αμάρτημα. Αν είσαι Υιός του Θεού, ο πατέρας σου έχει βγάλει αυτό το νόμο. Πρέπει να τη βάλουμε στα 6 μέτρα και να την σκοτώσουμε. Εσύ τι λες? Και περιμένανε απάντηση. Ο Κύριος έσκυψε κάτω, έκανε ορισμένες γραμμές, κάτι έφτιαχνε, αυτό το έκανε εσκεμμένα, από ό,τι μας λένε οι πατέρες άλλοι, γιατί για να δώσει λίγο το χρόνο του θυμού που είχαν αφρίσει εκείνη την ώρα και να καμάρουνε αυτό το που ήταν αγριεμένοι. Αυτό το λίγο τους έκανε καλό, που ήταν και ηρεμήσανε. Μόλις ηρεμήσανε, ο Κύριος μόλις αντιλήφθηκε ότι ηρεμήσανε, σηκώθηκε και σηκώνοντας το σώμα του όρθιος, πήρε μαζί του και μία πέτρα. Και δίνει την πέτρα και λέει: όποιος είναι αναμάρτητος, πρώτο το λίθο παλέτω. Και το είπε τόσο χαρακτηριστικά, το είπε τόσο θεόπνευστα, που τους ακούμπησε όλους. Που όλοι είδανε τον εαυτό τους, τη συνείδησή τους, ότι δεν ήταν άξιοι να πάρουν την πέτρα και να χτυπήσουν τη γυναίκα αυτή, διότι είχαν αμαρτίες. Που σημαίνει ότι εδώ ο Κύριος καλά μας λέει το αποστολικό ανάγνωμα ότι η κρίση